θα είμαστε έτοιμοι όταν στο δεύτερο παιχνίδι στην Αθήνα για να δώσουμε και εκεί τα πάντα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τελικό που είναι ο στόχος. Έχω παιδιά, δεν έχει. Jedino što mogu da što je za mene loše bilo danas, to je povreda Ganovića. Sve ostalo je bilo okay. Όλα ήταν τέλεια σήμερα, όπως τα είχαμε μιλήσει με τους παίκτες. Το μόνο αρνητικό σημείο ήταν ο τραυματισμός του Αγκάνοβιτς. Αυτά είναι. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Με τη βοήθεια του κύριου Σκύφτα, του μεταφραστή των Βυσσινή, θα κάνουμε και τη συνέντευξη. Συγχαρητήρια να του δώσουμε και για την νίκη, αλλά και για το πολύ ωραίο τέρμα που πέτυχε στο φινάλι του αγώνα. Χτύπησε σαν την κόμπρα, θα λέγαμε, και σε μια θέση που του αρέσει. Και να μα δώσει ένα σχόλιο συνολικά για το μάτι. Ήταν ένα πίτσα ο Τάκλουτσο, τσέλο Τάκλουτσο. Πάντα μπήλε τέσσερα ούτανιζα, τέσσερα τερέν. Να κραϊντόμπελι μου, αλλά. Nismo napravili još ništa i očekuje nas i druga utakmica koja će biti puno teža nego ova, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi, svi se nadamo dobro. Δύσκολο παιχνίδι σε ένα δύσκολο τερέν με μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς τα δώσαμε όλα, πήραμε αυτή τη νίκη, έβαλα ένα πολύ ωραίο γκολ. Πιστεύω έχουμε και άλλη δουλειά, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι μας περιμένει στην Αθήνα. Θέλουμε να φτάσουμε στο τελικό, είναι πόδος μας. Έτσι όπως είδε και την αντίπαλη ομάδα, την ΑΕΚ, που πίεσε αρκετά και έφτασε πολύ κοντά, έχει και δοκάρι για να πάρει το μάτς αυτή. Τι πιθανότητες δίνει στην ομάδα του? Στα μέσα, κόλκο πόστο. Είμαι ΑΕΚ Λαρίσα, 5-10, 10-10, 10-10, 10-10. Παντόμπρο, ΑΕΚ είναι μέτσου τρει najbolje εκείπε ο Γκρτσκο, έτσι τα η ταβέλα показує, και σίγουρα θα είναι τέσκο. Α, σάνσε σου 60-40 za njih, ja bih rekao, ipak su oni na tabeli, šta tabela pokazuje, kvalitetni ekip. To dihni ki vatmologiki thesi tis AEK, αυτή τη στιγμή είναι μέσα στις τρεις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος για μένα. Αν βάλουμε βάση πιθανότητες 60-40 για την ΑΕΚ. Αλλά εμείς θα τα δώσουμε όλα στο επόμενο παιχνίδι. Αν μη ήσαμε τσέκα τσόιου σάνσου, είπα κούσα το εισκορίστη. Και όπως είπατε στην αρχή, θα ξαναπροσπαθήσω να χτυπήσω σαν κόμπρα και σε εκείνο το παιχνίδι μέσα. Και κάτι τελευταίο, επειδή είναι παίκτης ψυχολογίας και του αρέσει να αγωνίζεται μπροστά στην επίθεση, πόσο το απολαμβάνει και πόσο το πανηγύρισε ή τι δύναμη παίρνει και από τους φιλάθλους της Λάρισας, ειδικά στο φινάλε? Παντόμπρο, για ποκουσιά να δάτε να σβάκω η πωζίτσι που είμαι τρένερ, στάβει σβόη μάξιμουμ, αλλά σίγουρα να μπει όλοι ήγρατ σβόη πρίρνου πωζίτσιου, αλλά šta je tu je i daću najbolje za ekipu i to je to. Θα ήθελα να παίξω στη φυσική μου θέση που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά όπου με χρειάζεται η ομάδα, ο προπονητής, είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Κοιτάζω μόνο να αγωνίζουμε και να κάνω χαρούμενο στους φιλάθλους της ομάδας μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή τύχη να το πείτε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο Κρισμάν, λοιπόν. Που... Είναι ο αρχηγός της ΑΕΛ, ο Νίκος Γκόλιας. Νίκος, συγχαρητήρια. Στις θεσμικές σου δηλώσεις στην Κοσμοτέ TV και τον Μιχάλη Μελισσίδη, ήσουν ταπεινός για ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο ματς. Σήμερα όμως η ομάδα σου τα κατάφερε και πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Ένα σχόλιο. Σίγουρα, όταν παίζεις με την ΑΕΚ, ειδικά οι αγώνες είναι διπλοί. Πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, πάρα πολύ προσεκτικός. Γιατί το κάθε λάθος που μπορεί να κάνεις, όπως μια στιγμή αδράνειας που όλοι νομίζαμε ότι ήταν φάουλ. Πιστεύω ένα καθαρό φάουλ στη φάση του Αγκάνοβιτς, δεχθήκαμε τον γκολ. Παρ' όλα αυτά η ομάδα έδειξε ψυχικά αποθέματα, έδειξε μέταλλο μεγάλης ομάδας και καταφέραμε να κάνουμε μια για μένα μεγάλη ανατροπή και να πάρουμε ένα μικρό προβάδισμα για την πρόκριση στο τελικό. Δεν είναι μόνο η ψυχή, δεν μου επιτρέπεις να πω, είναι ότι και σήμερα είδαμε μια ΑΕΛ με πολλή κίνηση και χωρίς την μπάλα. Μια διαφορετική ομάδα σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει με την πολύ αμυντική προσήλωση που είχατε στα προηγούμενα μάτς και μια καλή παρουσία από την ομάδα σου. Δεν είναι μόνο η ψυχή στο τέλος, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Σίγουρα, κοιτάξαμε στα μάτια την ΑΕΚ. Χθες συνεργάτης είχα πει ότι θα τους σεβαστούμε, αλλά δεν τους φοβηθούμε. Παίζαμε στο σπίτι μας, ήταν ο πρώτος αγώνας της σειράς. Και θέλαμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορέσουμε. Καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Πολύ θετικό. Θέλαμε να κρατήσουμε την 0 στην άμυνα, δεν το καταφέραμε. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε τα θετικά και συνεχίζουμε.
Και ένα τελευταίο σχόλιο, διότι ο Σωτήρης Κωνσταβάρας που έκανε την περιγραφή του αγώνα πολύ σωστά επισήμανε και στο τέλος ότι και κατά τη διάρκεια το έχουμε συζητήσει αυτή τη περιγραφή, ότι ήταν πάρα πολύ κακός αγωνιστικός χώρος και μάλιστα είναι το γήπεδό σας. Πόσο δύσκολο είναι αυτό για εσάς και για τα παιχνίδια και ειδικά σε ένα τόσο σημαντικό ματς που κρίνεται στην ουσία μια είσοδο σε ένα τελικό? Σίγουρα και το έχουμε. Και δραματισμούς υπήρξαν, ναι. Αυτό κακό είναι και τις δύο ομάδες. Αυτό το ξέρω από την αρχή της χρονιάς. Ο αγωνιστικός χώρος στη φετινή χρονιά δεν είναι πολύ καλός. Παρ' όλα αυτά και οι δύο ομάδες στον ίδιο αγωνιστικό χώρο παίζανε. Πιστεύω ότι όποιος παρακολούθησε τον αγώνα σήμερα είδε ένα καλό ποδόσφαιρο όσο γινόταν να παιχθεί σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο και από τις δύο ομάδες. Ένα ανοιχτό παιχνίδι, πιστεύω η χαρά των οπαδών. Mm-hmm. Και οι δύο ομάδες είχαν πολλές ευκαιρίες. Καταφέραμε, ευτυχήσαμε και κερδίσαμε το μάτς στο τελευταίο λεπτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά, όπως είπα, και να συνεχίσουμε την πορεία μας στο πρωτάθλημα, γιατί ο Πανελλαδικός αργεί να είναι δεύτερος αγώνας στην Αθήνα. Επομένως, συγκεντρωμένα, το χαιρόμαστε σήμερα και από αύριο στη δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Από τα αποδυτήρια του LFC Arena. Κοντά μας είναι ο Θωμάς Νασλίδης, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος με πέναλτι για την ομάδα της ΑΕΛ. Καταρχήν, συγχαρητήρια. Όπως λέει ο Στέφανος Αβραμίδης, καταφέρατε να σταματήσετε ένα ήττο σερί 26 αγώνων για την ΑΕΚ και να κάνετε ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα σε αυτόν τους διπλούς ημιτελικούς μέχρι και τον τελικό σας στόχο, όπως είναι φέτος η προτεραιότητά σας. Τεράστια νίκη. Πολύ καλή εμφάνιση στα παιδιά. Δείξαν ότι έχουν καρδιά παρά το 0-1 με μια πολύ περίεργη φάση. Δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς, θέλω να τη δω κι εγώ. Δείξανε χαρακτήρα, δείξανε καρδιά και αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους. Λέγατε πριν βγούμε στον αέρα μαζί με τον Νίκο Γκολιά ότι ζείτε μέρες 2004. Να μας το εξηγήσει λίγο καλύτερα αυτό. Πολλά σημάδια δείχνουν ότι στο μυαλό μας γυρνάει κάτι τέτοιο που είναι όνειρο ολωνών. Όλα τα παιδιά δίνουν την ψυχή τους και ευελπιστούμε να φτάσουμε τελικό στόχο. Και το έχετε ξανακάνει, δηλαδή να χτυπήσετε προς το τέλος, μείνατε συγκεντρωμένοι έστω και στο φινάλε του αγώνα και σε ένα ιδιαίτερα σκληρό παιχνίδι και με ένταση. Πώς το καταφέρατε αυτό? Αυτό δείχνει ότι η ομάδα πιστεύει στις δυνατότητές της, δεν σταματάει μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τα παιδιά όλα έχουν μεγάλη θέληση και προπονήσεις στα παιχνίδια και αυτό μας βγαίνει. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι είναι. Τι ποσοστό θα δίνει στην ομάδα σου αυτή τη στιγμή με αυτή την νίκη 2-1, γιατί και το γκολ της Ένωσης είναι πολύ σημαντικό, έτσι, είναι εκτός έδρας γκολ. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα αποτέλεσμα που μας δίνει μεγάλο αβαντάζ. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ πάλι έχει το αβαντάζ, αλλά εμείς το πιστεύουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή τύχη, καλή συνέχεια και εσύ. Να είστε καλά. Αυτός ήταν ο Θωμάς Νασλίδης στο μικρόφωνο των καναλιών Κοσμοτέ Σπορ. Ήταν ένα παιχνίδι με πολύ δυνατή.